Γεια σας φιλαράκια μου. Προχθές εκεί που καθόμουν, λέω στη γυναίκα μου θα κάνω ένα βίντεο που θα είναι όλο πράσινο. Μου λέει πράσινο, τι πράσινο. Πράσινο, λέω πράσινο. Η κάναβη στο bodybuilding. Όχι, μου λέει, μας δέσανε. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι το βίντεο αυτό καταρχήν θα προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και επειδή σκοπός μας δεν είναι ούτε να προάγουμε τη χρήση ναρκωτικών ούτε να το διαφημίσουμε τίποτα, όπως επίσης θα επιθυμούσα τη γονική συνένεση για θέαση αυτού του βίντεο σε άτομα κάτω των 18. Δεν θέλω να πάρω θέση ούτε να φανώ θετικός ούτε αρνητικός. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να είμαι ουδέτερος ώστε να μπορέσω να σας ενημερώσω σωστά εν σχέση με αυτό το νέο πράγμα στη ζωή μας, σε συνδυασμό με τον αθλητισμό και ειδικά με το bodybuilding, το άθλημα που μας ενδιαφέρει εμάς. Θα μιλήσω λοιπόν σε αυτό το βίντεο για τα πλεονεκτήματα που έχει η κάναβη επάνω στον αθλητισμό και στο bodybuilding, για κάποιους μύθους που κυκλοφορούν σχετικά με το όνομά της, όπως και με τα αρνητικά. Από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε τι γνώμη θα έχετε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Οι ουσίες που μας ενδιαφέρουν μέσα στην κάναβη είναι δύο. Το λεγόμενο THC, στα ελληνικά τέτραϊδροκαναβινόλη, όπου είναι και η ουσία που έχει την ψυχοτρόπο δράση της κάναβη, δηλαδή αυτή που σε κάνει και την ακούς, που σε κάνει high, που σε φτιάχνει. Και είναι και το CBD, που έχει τις περισσότερες φαρμακευτικές ιδιότητες και δεν είναι άλλο από την καναβιδιόλη. Το CBD πωλείται πια ελεύθερα στα μαγαζιά και τέλος πάντων δεν είναι παράνομο πια, ακόμα και χόρτο κυκλοφορεί, το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε THC, κάτω από 30% νομίζω, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιεί καθένας, να το κάνει τσάι και οτιδήποτε άλλο θέλει. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στο bodybuilding. Θα ξεκινήσω από τα θετικά. Μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα πρώτα με τη θετική τους πλευρά. Το πρώτο και το πιο σημαντικό για εμάς που κάνουμε αθλητισμό είναι ότι το CBD, η μία από τις δραστικές ουσίες της κάναβης που μας ενδιαφέρουν, έχει πάρα πολύ δυνατές αντιφλεγμονώδη ιδιότητες και αντιοξειδωτικές. Τα συμπληρώματα που εστιάζω περισσότερο στους δικούς μου αθλούμενους, είτε είναι αγωνιστική είτε όχι, δεν είναι τόσο τα συμπληρώματα που φτιάχνεις εμείς. Εμείς φτιάχνουμε και με το φαΐ και με την προπόνηση και τα άλλα έρχονται να συμπληρώσουν και να φτιάξουμε ακόμα το 5-10% που δεν θα πιάναμε ποτέ. Αυτά που εστιάζω είναι τα συμπληρώματα όπου συμβάλλουν στην αντιοξείδωση του οργανισμού, τα αντιοξειδωτικά. Γιατί με ενδιαφέρει η αποκατάσταση της προπόνησης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, η ανάρρωση. Ένα από τα καλύτερα λοιπόν είναι το CBD. Οπότε, φανταστικές αντιοξειδωτικές ικανότητες και φανταστικές αντιφλεγμονώδη ικανότητες, όπου είναι πολύ χρήσιμες για μας, όχι μόνο για τους τραυματισμούς, για τις φλεγμονές ή για τις φλεγμονές που έχουμε στο σώμα και είναι ακόμα χειρότερο θέμα για την υγεία μας, αλλά για τις φλεγμονές που προκαλούμε εμείς μέσω της προπόνησης. Κακά τα ψέματα, στην προπόνηση δίνουμε το ερέθισμα για τη μυκή ανάπτυξη. Η πραγματική μυκή ανάπτυξη όμως συμβαίνει στην ανάρρωση. Εκεί που οι φλεγμονές, οι μικροτραυματισμοί που προκαλούμε εμείς στα μυϊκά ενίδια, στις λεπτές μυϊκές ίνες, αναρρώνουν, αναπλάθονται και γίνονται μεγαλύτερες, έτσι ώστε να αντέξουν την κόπωση και την ένταση που εμείς τους προβάλλουμε στην προπόνηση. Εκεί λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στην γρηγορότερη επούλωση της φλεγμονής, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση. Άρα, την επόμενη μέρα ή πολύ πιο γρήγορα, εγώ μπορώ να είμαι σε θέση να γυμναστώ το ίδιο καλά όπως όταν ήμουν ξεκούραστος. Άρα, καλύτερη και γρηγορότερη ανάρρωση, καλύτερη μυκή ανάπτυξη. Παύλο, σταμάτα να ροχαλίζεις. Ένα άλλο θετικό είναι ότι ανεβάζει την όρεξη. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό το προτέρημα μπορεί να γίνει αμέσως και μειονέκτημα και θα το πούμε αργότερα, θα το αναφέρουμε και στα μειονεκτήματα, έχει δύο όψεις δηλαδή. Πάμε να δούμε τώρα το προτέρημα σχετικά με την όρεξη που την ανεβάζει για τους hard gainers, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τρώνε πάρα πολύ φαγητό, δεν είναι εύκολο για αυτούς, δεν έχουν τόση όρεξη. Τέλος πάντων, ανεβάζει την όρεξη, είναι τα λεγόμενα munchies που λέμε που σε πιάνουν, οι λιγούρες, και μπορούν να φάνε περισσότερο και να έχουν περισσότερη θέληση για φαγητό, να σκέφτονται, να αρχίσουν να σκέφτονται το φαγητό. Γιατί πολλοί από εσάς που είστε hard gainers, δηλαδή που δεν κερδίζετε βάρος εύκολα, δεν σκέφτεστε καν το φαγητό. Άλλο ένα από τα θετικά είναι ότι
σε χαλαρώνει, οπότε βοηθάει στο να φύγει το στρες, πάλι να μειώσει την κορτιζόλη και να έχουμε ακόμα καλύτερη ανάρρωση. Πάμε τώρα να δούμε τους μύθους. Καταρχήν να πω ότι όλα αυτά που παραθέτω σε έρευνες, οι έρευνες αυτές έχουν γίνει σε ποντίκια, όχι σε ανθρώπους, και με βάση αυτό κινούμαστε. Οι μύθοι λοιπόν είναι δύο. Ο ένας είναι ότι αυξάνει τα ιστρογόνα, τις θηλυκές ορμόνες, δηλαδή οι θηλυκές ορμόνες όταν είναι αυξημένες σε κάποιον, τον κάνουν να δείχνει πιο μαλακός, κρατάει πιο εύκολα λίπος κλπ. Έχουν βέβαια και θετικά, αλλά αυτά είναι τα αρνητικά τα οποία δεν είναι ωφέλιμα για τον bodybuilder. Δεν τα ανεβάζει τα ιστρογόνα και ο άλλος μύθος είναι ότι μειώνει την τεστοστερόνη στο σώμα. Η τεστοστερόνη μειώνεται μεν, αλλά μέσα στη μέρα σταδιακά και μετά ξανανεβαίνει στις φυσιολογικές τιμές. Να πω ότι ήδη η τεστοστερόνη, είτε κάποιος χρησιμοποιεί κάναβι είτε όχι, ανεβοκατεβαίνει μέσα στη μέρα τα επίπεδά της. Με κορυφαία επίπεδα το πρωί. Γι' αυτό και όταν πάμε να κάνουμε εξετάσεις αίματος να δούμε την τεστοστερόνη μας στα επίπεδά μας, κάνουμε τις εξετάσεις αυτές το πρωί. Γιατί βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα, το ίδιο και η κορτιζόλη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Που έχουμε κάποιες έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις της μαριχουάνα στα sports και ότι με βάση αυτό μειώνεται η τεστοστερόνη αλλά σταδιακά μετά ξανανεβαίνει πάλι, οπότε είναι μύθοι αυτά τα δύο. Τώρα ερχόμαστε στο πιο σημαντικό θέμα, στα αρνητικά του πράγματος. Γιατί, ναι μεν, καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάτι, πράσινα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάτι, και καλοδεχούμενα όλα τα καλά που μας δίνει, υπάρχουν όμως και τα αρνητικά. Και μετά πρέπει εμείς να τα βάλουμε στη ζυγαριά και να τα ζυγίζουμε. Αξίζει εγώ να κάνω αυτό? Δηλαδή, αξίζουν αυτά που θα πάρω για να πληρώσω ένα ανάλογο τίμημα με τα παρακάτω που θα ακούσουμε τώρα? Είναι στον καθενός την ευχέρεια να αποφασίσει. Πάμε να τα δούμε και τα αρνητικά. Το πιο βασικό, θα ξεκινήσω με το πιο βασικό, για έναν αθλητή είναι το κίνητρο. Το motivation που λένε οι αγγλόφωνοι. Που ολόκληρα βίντεο γίνεται στο YouTube με motivation βίντεο που λέμε, με μουσικές τρελές, με μοσχάρια, αθλητές, bodybuilder, υπεραθλητές. Έχουν γραφεί βιβλία ολόκληρα. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας ολόκληρος κλάδος στην ψυχολογία για ψυχολόγους που βοηθούν τους αθλητές να έχουν καλύτερο κίνητρο. Το κίνητρο αυτό λοιπόν χάνεται με τη χρήση cannabis. Θα μου πεις πώς χάνεται. Το σώμα αδρανεί, ο εγκέφαλος αδρανεί. Γινόμαστε αναβλητικοί, χάνουμε την αποφασιστικότητά μας. Δεν είναι όπως σήμερα ξεκίνησα και θα φάω τη μέρα, θα την αδράξω, θα είμαι καλύτερος από χθες, θα πάω ένα βήμα μπροστά. Όχι. Έλα μωρέ και εντάξει, cool man, cool bro και αύριο και τώρα είμαστε ωραία. Και αύριο μπορεί να γίνει το ίδιο και μεθαύριο, τελείωσε. Σε κάνει τεμπέλη λοιπόν. Σε κάνει αναβλητικό ή αναποφάσιστο, με αποτέλεσμα να μην έχεις κίνητρο, να χάνεις το κίνητρό σου. Εδώ υπάρχουν ολόκληρα συμπληρώματα, προεξασκητικά, καφεΐνες, ιστορίες, μέσα ένα σωρό, που τα παίρνεις και σε μουρλένουν για να έχουμε καλύτερη εστίαση στην προπόνηση, το focus που λέμε και να είμαστε... Κοιτάξτε τώρα, το άλλο κάνει ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, ένα βασικό που χάνουμε είναι το κίνητρο. Πάμε πάλι στην αύξηση της όρεξης, που πριν το χρησιμοποιούσαμε σαν θετικό, σαν πλεονέκτημα για αυτούς που δεν παίρνουν εύκολα βάρος, όμως για όσους προσπαθούν να κρατήσουν τη δίαιτά τους, είναι άτομα που παχύνουν εύκολα ή και μεσόμορφοι που έχουν ένα κανονικό μεταβολισμό. Το 80% στο άθλημα αυτό και γενικά στα αθλήματα είναι η διατροφή. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε τη διατροφή μας που είναι το α και το ω, τα καύσιμά μας, γιατί όταν θα σε πιάσουν τα μάντσεις, οι λιγούρες, θα ανοίξεις το ψυγείο και θα φας αλμυρά, γλυκά, τα πάντα όλα, ό,τι έχει και δεν έχει. Ασταμάτητα. Πάνε και οι δίαιτες, πάει και ο στόχος, πάνε και όλα. Την άλλη μέρα ναι, τελευταία μέρα. Αύριο ξεκινάω δίαιτα. Και πάλι τα ίδια. Οπότε σε απομακρύνει από τον στόχο. Δεν είναι μόνο ότι αυτό που ότι θες να φας ανοίγει την όρεξη, είναι και ότι αυτό που θα φας έχει 100 φορές καλύτερη γεύση από την πραγματική. Δηλαδή σε ξετρελαίνει, δεν μπορείς να κρατήσεις τη δίαιτά σου, είναι αποδεδειγμένο. Πάμε στο επόμενο αρνητικό. Με την χαλάρωση που υπέρχεται μεταξύ εγκεφάλου και μυών και όλα αυτά, χάνεται η σύνδεση μυαλού και μυών. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που σηκώνει ολόκληρο βίντεο για να το αναλύσουμε. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνει κάποιο στο γυμναστήριο και να εκτελεί τις ασκήσεις σαν ρομπότ, χωρίς να συνδέει το μυαλό του με τους μυς, να σκέφτεται μέσα του τον ανατομικό μυϊκό χάρτη, πώς λειτουργεί αυτή η μυϊκή ομάδα που γυμνάζουμε, τι κίνηση κάνει αυτή τη στιγμή. Να συγκεντρώσει το αίμα εκεί. Ο Άρνολτ έλεγε ότι ο οραματισμός, την ώρα που κάνα προπόνηση, έβλεπα τους δικέφαλούς μου να είναι σαν βουνά. Βέβαια, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να τους δεις σαν όρη, όχι σαν βουνά τα δικέφαλα, αλλά
Εντάξει, πέρα από την πλάκα, χάνεις αυτή τη συγκέντρωση, αφαιρείσαι και δεν μπορείς να έχεις τη σωστή σύνδεση μυών και μυαλού. Πάμε τώρα και στα πιο συγκεκριμένα. Κάνουμε το παν με βάση τον ύπνο, τη διατροφή και ένα σωρό συμπληρώματα να ανεβάσουμε με φυσικό τρόπο και κάποιοι αθλητές που έχουν προτιμήσει την φαρμακοδιέγερση να ανεβάσουν με αυτόν τον τρόπο τις ορμόνες τους. Αποδεδειγμένα όμως η χρήση κάναβης μειώνει την παραγωγή αυξητικής ορμόνης. Αυτομάτως η αυξητική ορμόνη είναι μια ορμόνη που μας βοηθά να έχουμε λιπόλυση, να έχουμε ανάρρωση, να έχουμε δύναμη, να έχουμε ένα σωρό πράγματα, η οποία παίζει και πολύ βασικό ρόλο στη σύνθεση του IGF-1, της σωματομεδίνης, μια άλλη αναβολική ορμόνη η οποία είναι ακόμα πιο χρήσιμη για τον αθλητή και για τον bodybuilder ειδικά. Μειώνονται αυτές οι ορμόνες και δεν είναι όπως η τεστοστερόνη, μειώνονται προσωρινά και ανεβαίνει μες τη μέρα. Μειώνονται. Παιδιά, όχι στα ναρκωτικά, ναι στον αθλητισμό, ναι στη ζωή. Η κάναβη ίσως είναι παρεξηγημένη. Ίσως φταίει η βιομηχανία πετρελαίου που άρχισε να κυριαρχεί και θέλανε ο κόσμος να αγοράζει τα παράγωγα του πετρελαίου, το πλαστικό και αυτά, αντικαθιστώντας κάποια πράγματα που φτιάχνονταν από κάναβη πολύ πιο φθηνά και πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο υγιεινά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να αφήσουμε τις παρενέργειες που έχει και τα αρνητικά θέματα αμερόληπτα όταν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό αθλητισμό. Δεν είναι όμως τυχαίο που τα SARMs, τα οποία πολλοί θεωρείτε συμπληρώματα και μου ζητάτε να κάνω βίντεο για αυτά, παιδιά, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για φάρμακα. Μόνο ο γιατρός έχει δικαίωμα να μιλήσει για φάρμακα δημόσια. Γι' αυτό και στο βίντεο που έκανα για τα φάρμακα δεν ανέφερα ούτε τι κάνουν, ούτε τι δεν κάνουν, ούτε τίποτα. Γιατί μόνο ο γιατρός μπορεί να μιλάει για φάρμακα. Τα SARMs είναι ήδη στη λίστα με τα απαγορευμένα της WADA, του Παγκόσμιου Οργανισμού για το Αντιντόπινγκ. Έτσι. Δεν θα πω για τα SARMs άλλα πράγματα εδώ. Και εκείνα σαφώς έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, αλλά υπάγονται στη λίστα. Την 1η Ιανουαρίου του 2018 όμως, το CBD, η μη ψυχοτρόπος ουσία της κάναβης, βγήκε από τη λίστα της WADA. Δηλαδή, αν σε πιάσουν σε ένα doping control με CBD στο αίμα, δεν σου κάνουν τίποτα πια. Προσοχή, δεν μιλάω για το THC που σε φτιάχνει, αλλά για το CBD. Αυτό δείχνει ότι ίσως και να μην είναι πραγματικά ναρκωτικό, ίσως και να είναι φάρμακο, όπως έχει αποδειχτεί ότι είναι φάρμακο, και ίσως κάποιοι άνθρωποι να έχουν κατηγορηθεί άδικα αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν θα τα κρίνω εγώ, συγχωρέστε με που τα αναφέρω κιόλας. Βρίστε, πείτε με Χασικλή, αλήτη που κάνεις τα παιδιά μας να τα προτρέψεις εκεί. Όπως είδατε δεν έκανα αυτό, αλλά βρίστε με. Εγώ ξέρω ότι σε 5 χρόνια που τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά, αυτό το βίντεο θα είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που ενημέρωσε τους αθλητές σε σχέση με αυτό το οποίο, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι πολύ πιο διαδεδομένο από ό,τι αφήνουμε να εωρηθεί. Αυτά από μένα. Θα κλείσω το βιντεάκι μου όπως το άνοιξα, φορώντας το περεδάκι του Bob, και να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, Σταύρος Fit Nations. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας, για τους followers που από την 1η Γενάρη του 18 που βγήκε και ο νόμος για το CBD, ενώ που το βγάλανε από την λίστα της WADA, έβαλα και το πρώτο βίντεο στο κανάλι μου. Τον είχα το λογαριασμό πιο πριν, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα. Και από τότε με 144 followers έχουμε φτάσει τώρα στην παρέα μας 5.700, από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα που είναι μέσα Ιουλίου. Μια και λέμε μέσα Ιουλίου, καλό τελικό να έχετε, ευχαριστηθείτε το τελικό του Μουντιάλ. Από μένα φιλιά πολλά και βίβες!